Καλώ ήρθατε εδώ, άλλη μια φορά. Οι Underdogs Vanguard Game Experts, Ζαν, αθέατο απέναντί μου ο και ο υποφαινόμενο είναι Ζήλικο. Τι γίνεται, λοιπόν. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το segment είναι. Έρχεται δηλαδή έτσι να μα φτιάξει λίγο τη διάθεση. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα μα. Δεν είναι top 5 που συνηθίζουμε πάρα πολύ. Αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι πολλέ φορέ λέμε ότι να υποβιβαστούν μια ομάδα. Να σα φέρω ένα πράγμα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα αν είχε γίνει κάτι. Ήταν, είδα ένα στατιστικό πριν από 4-5 μέρε που έλεγε ότι οι Spurs, οι Pistons και οι Wizards mm. έχουν ένα ρεκόρ 1-49 στα τελευταία 50 μάτς. <laughs> και η μία νίκη των Wizards είναι επί των Pistons. <laughs> δηλαδή, προφανώ, αν <laughs> βαστούν οι ομάδε και βέβαια για του Spurs είναι πολύ μεγάλη κατακαβία αυτή γιατί έχουν πάρει τον κομπανιαμά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Mm. Εκεί λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι α τι ομάδε ήσυχε. Έχουμε μιλήσει. Εάν εμεί εδώ οι τρει είχαμε την ευκαιρία έναν παίχτη να τον αποβάλουμε αυτή τη στιγμή από τη Λίγκα. Για προσωπικού μα λόγου, δικού μα. που δεν θέλουμε να πει, πούμε τώρα κανένα superstar, έτσι προφανώ δηλαδή. άμα δεν χωνεύουμε, ξέρω εγώ τι Ένα παιδί ο οποίο του αξίζει να μην είναι πια στο NBA. και <laughs> να πάει σπίτι του, στη G League, στην Ευρωλίγκα, στην Κίνα. Ποιο θα ήταν αυτό και γιατί, ποιο θέλει να ξεκινήσει. Α ξεκινήσει ο Γιάννη. Α ξεκινήσω εγώ. Ας ξεκινήσει Νομίζω έχω, έχω εκδηλώσει τα συναισθήματά μου. <laughs> λοιπόν, ε, μιλάμε πάλι στην TikTok κάμερα εδώ πέρα που άνοιξε ο, ο, ο Βαγγέλης. Ε, τα συναισθήματά μου είναι ευραίως γνωστά για τον Καϊ ε, Ο Καϊ Λάουρη, η κατσαρίδα ε, του NBA, ο άνθρωπος ο οποίος ε, βγάζει το ψωμί του πέφτοντας στο παρκέ, διαμαρτυρώμενος στους, στους έτσι. Αυτός ο παίχτης ο οποίος ενώ θα πρέπει να έχει φύγει από το NBA πλέον, έτσι. Παίζει καλά φέτο. δηλαδή, κάνει πάρα πολύ βουτιέ. Και πέρσι καλά. Πολύ καλέ διαμαρτυρίε. Λοιπόν, δεν τον βλέπω να φεύγει και αγχώνομαι. <σμύν> δεν, μπορώ, δεν μπορώ να τον ξαναδώσω να το στο πλέον. Δηλαδή, μόνο μπορώ... αυτό. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή μπορεί να δει ένα παίχτη ο οποίο πέφτει και κάνει διαμαρτυρίε. Ε, ναι. Είναι πολύ Αυτή δηλαδή είναι, είναι η ένστασή σου μόνο. Ε, Ότι είναι φλόπερ ε, ολική, ο οποίο γύρισε και είπε κιόλα. Ε, δηλαδή, τον ονομάτισε σχετικά με το, φλο, το αντιφλόπινγκ rules που έχει βάλει το NBA φέτο. Ότι εγώ λέω εγώ, 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 εγώ κάνω θέατρο. Κα, κάποιο λάθο, κάποιο άλλο έργο βλέπετε μάλλον. Οπότε ουσιαστικά ε, μου άναψε και πάλι την φλόγα. μου να μου συμπαθήσω καλά. Σαν προσωπικότητα. Oh. Ναι, παρκέ. Η, ειδικά στην εντεύξη μετά το. Εκτό παρκέ είναι καλός. έχει, έχει δώσει άπερα memes. Δηλαδή θυμάμαι. <laughs> 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 Ένα meme <laughs> όταν ήταν ακόμα, ακόμα ντερό στην ομάδα ε, όταν είχαν, όταν τι καταπακέ από τον Τζέιμ, όταν ήταν στο Κλίβεν, mm. την μετά την άλλη και δεν μπορούσαν να πάνε στου τελικού. Έτσι, τι κρίμα, και μόλι έφυγε ο Τζέιμ, πήγανε και το πήρανε και όλα σε αυτό το αστείο. Και του, είναι, ξέρω εγώ, δίπλα, που είναι κολλητή, ξέρω εγώ, και του δείχνει το σιτ, το, το χαρτί δηλαδή μετά τον αγώνα που του έχει διαλύσει κατά κράση. Και είναι αυτό και το κρίμα που γουλώνει τα μάτια. Είναι all time classic μήμα αυτό. Δηλαδή yeah. το, δεν το πίστευε το <laughs> πόσο χάλια τα είχαν πάει. Ε, είναι ειλικρινή, <laughs> αλλά είναι και πρωταθλητή, φίλε. Είναι πρωταθλητή, <laughs> είναι και πρωταθλητή. <laughs> δηλαδή... Από σπόντα. Από σπώντα, δηλαδή ε, ο Ντερόζα. Δεν είναι οτε... πρωταβλητή ο... εάν... και είναι ο, ο... ο Μαρκ και ο Κάι Λάουρι. Ο Μαρκ είναι μεγάλο παιδί. Και ο αυτό ήταν τελευταία στιγμή πήγε εκεί πέρα. Ναι, όχι, το στιγμή Ο Βαλατσούνα. Και Ε, και την μπάκα Δεν το πήρε δηλαδή με τον με τον και το πήρε με αυτό. θα πω απλά τον. Α έχω και εγώ όνομα Έχω δύο βασικά. Ο ένα είναι. Ε, ο ένα είναι ο Τζόρνταν Πούλ. Όχι, δεν θα, το επιτρέψω. Δεν θα επιτρέψουμε να το κάνουμε. θέλουμε. Μα δίνει τροφή. Είναι, μήνυμα. Ναι. είναι μιμ. Δηλαδή είναι, είναι μιμ. θησαυρό. Ότι είναι μιμ είναι. Είναι θησαυρό. Δηλαδή δεν ξέρει τι θα κάνει. Αλλά. δηλαδή. Τέτοια παραδείγματα θα, δείξουμε, θα δώσουμε στα παιδιά μα. <laughs> <laughs> Σοβαρά τώρα δηλαδή. <λέει. laughs> Θέλει κανεί να είναι μπάσκετ. Θέλει θα θα γίνει ο γιο του Τζόρνταν Πούλ, α πούμε. Γιατί يعني... όχι, δεν φύλε. Και... Πέραν των χρημάτων, δηλαδή. Εντάξει. Σίγουρα έτσι όπω πάει, κάπω από... θα γίνει. Επειδή περισσότερο κοιτάζει την εξέλιξη τη όμορφη κοινή παρά μέσα στο κέντρο. Επειδή δεν θέλω να κλωτσά κάποιον που είναι ήδη κάτω, ε, δεν θα μιλήσω για τον Μωράντ, το ο οποίο Τζάο. Εντάξει, είναι προφανέ. Όχι, Όχι, δεν, δεν, βγάλουμε, δεν, θα το βγάλουμε, δεν, το βγάλουμε αυτό. Μπορεί να καταφύγει μόνο του. Ναι. <laughs> και άλλο ο οποίο σκέφτηκα φυσικά είναι ο Τζέιμ Χάρντιν, ο οποίο ε, ήταν στο Χούστον ήταν από τι μεγάλε αντιπάθειε που είχε. Τον σκέφτηκα. σκέφτηκα, σκέφτηκα δεν και αυτό δεν εικόνται. Δεν μ' αρέσουν. Αυτή, τώρα εσύ δηλαδή τώρα πα να μα βγάλει σε Ο uh, Λούκα πούμε είναι συμπαθητικό σαν προσωπικότητα. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν τον λέω, αλλά το, αυτό το στυλ μπάσκετ δηλαδή. No, no, Κοίταξε το πάρκο το πέτρο, το, oh, το oh, καθορίζει και δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παιδί να το ανοίγουμε τρύπε στο μακέδε. Εγώ... Δηλαδή, δεν, ε, ε, σε αγαπημένου παίχτε. Δηλαδή, πραγματικά, όπω διαφωνούμε στι ομάδε, διαφωνούμε. Πα σε αγαπημένου παίχτε. Δηλαδή, μου πλήγω στην ψυχή μου. Πα να μα τα καθόμαστε να, 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 να ασχολούμαστε εδώ <στονίκαι> πέρα τώρα με το. Μα τα Ναι, δηλαδή, ακριβώ. Με αυτού που ασχολούμαστε. Δηλαδή, Πέρασε αυτούς... <στονίκαι> δηλαδή. λοιπόν, και τον Σίμον. Με αυτό δηλαδή. Αυτό αυτός αυτός είχε μείνει. Να Σίμον. Λοιπόν, εγώ έχω ουσιαστικά τρει, αλλά είναι δύο. Δηλαδή, τι εννοώ. Θέλω να φύγουν και οι δύο Μόρι Twins. να σταματήσουν να παίζουν μπάσκετ οι Morris Twins. Γιατί, και δεν λέω τον έναν ή τον άλλον, γιατί είναι interchangeable. Υπάρχει <laughs> αυτή η θεωρία συνωμοσία. Μπορεί <laughs> να χάσει ναι. τη δουλειά του και να παίρνει φάιο. Υπάρχε, Υπάρχει αυτή η θεωρία συνωμοσία στην οποία ξέρει ότι ναι. ο ένα όταν έχουν τα ίδια τα του και ο το ένα πηγαίνει και παίρνει θέση του άλλου και τα ναι. Ναι. Και Ειδικά μετά το σκηνικό με το Γιώκητ που βγήκε μετά αυτό μετά από τέσσερα χρόνια σε, μια, σε ένα podcast 3 και έλεγε ότι εντάξει τον άφησα γιατί είμαστε γκάγκστε. <laughs> εντάξει Μαρκίφ Μόρι ή Μάρκου. έλα στο καλό. <laughs> και ο δεύτερο είναι ο Μπόμπι Πόρτ. Ο... Εγώ θεωρώ ότι ο Μπόμπι Πόρτ είναι. Ο βετεράνος στην ελληνική ομάδα που παίζει χρόνια και που πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα και βρίσκει δουλίτσα λόγω ονόματος, λόγω manager. Δεν δε θε να αφήσει ονόματα και διευθύνσει. Όχι, δεν θα πω ονόματα και διευθύνσει. Αλλά αφήνει, κύρις, τώρα, και, ονομάδα, και αισθάνεται ονομάδα. ότι έχω λόγο σε αυτό που γίνεται. Ενώ αν είχαμε την επιλογή θα σου λέγαμε όλοι ρεμπομπή. Έλα. Άραξε. Κατάλαβε. <laughs> δεν χρειάζεται να μιλάσει. Μιλάμε οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ο Μπομπι Πόρτη, ειδικά μετά το τελευταίο ξέσπασμα. Γιατί ξέσπασε ο Μπομπι Πόρτη. Στο τέτοιο. Θέλω να πω ηρέμηση, Μπομπι Πόρτη. Κατάλαβε. Υπάρχουν σούπερ στάρε εδώ. Θα δούμε τη λύση. Και this is a statement που το εγκρίνει ο Νίκολα Μύροδη επίση. Ναι. Πρώτα έφυγε ο Μύροδη και μετά ο Μπομπι Πόρτη Ναι, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι αυτό μου θυμίζει αυτό το πράγμα ο Μπομπι Πόρτη. Έναν τύπο ο οποίο έχει πάρει περισσότερο credit από ό,τι στην ουσία δικαιούται. Δηλαδή, θα ήταν αυτό που θα μίλαγε και στα αποδητήρια τη ομάδα τη USA που θα του λέγανε όλοι: Ελά, παιδιά, μόλι τέλειωσε ο Μπόμπι, έλα, αφήστε να πείτε το να ήταν, πει». ότι. Μα ήταν, Ναι, και ήταν. γι' αυτό θα μίλαγε, θα του λέγανε οι άλλοι: Ελά, πε το να πει. Είναι USA member. Και μετά θα ξεκινάγανε να μιλάνε οι υπόλοιποι και θα λέγανε: Λοιπόν, ακούστε πώ θα παίξουμε τώρα, γιατί δεν έπαιζε καθόλου ο Μπόμπι. Ναι, να λοιπόν. μιλάγε όμω. Ήταν, και ήταν γι' αυτό ο... τελειώσαμε ο... τέταρτη. Ο συναισθηματικός ηγέτης. Βρέθηκε από την οφοπία στράγος. Αυτό ήταν το ραν μου. Συγγνώμη Μπόμπι. Θέλω να κάνω disclaimer ότι κανένας δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του. Είναι χιουμοριστική εκπομπή. Επίσης είναι καλό στο box. Σε περίπτωση ξέρετε, Οπότε ο Μπόμπι Πόρτη. Πόρτης... Ναι, αλλάξει, και εγώ. Και Οπότε, αφέ, μπορεί να το ξαναπάλει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα Μπόμπι <laughs> Πόρτη για πασχεδιασμό. <παρικοπολίες, laughs> δηλαδή. Δεν να μπορεί να πει. Dropping drop drop the gauntlet εδώ πέρα από τον, από τον Γιάννη. Ναι. Ε, επίθεση. Όλοι ξέρετε. Ήταν, ε, το, yeah, το, σπάνιο ε, ραν θα πει. Το όνομα που μέσω είναι ο Άιβι. Ο οποίο δηλαδή θεωρώ ότι. Εντάξει, δηλαδή είναι όλα λάθο. Είναι όλα λάθο. Βλέπω, έχω δει πάρα πολλοί πολύ πέ ε, φέτο είναι όλα λάθο. Δεν πασάρει σωστά, δεν σουτάρει σωστά, δεν παίζει καλή άμυνα, δεν βλέπει το γήπεδο. Είναι όλα, πιστεύω ότι είναι μια από τι βασικέ αιτίε που αυτή η ομάδα πάει κατά διάολο. <laughs> Μα δεν... δεν... παίζει! Όσο παίζει. Μα με... δεν παίζει! Σε περισσότερο, τον βάζουν μέσα και βλέπουν. Δηλαδή, έχουν... όσοι έχουν μάτια, βλέπουν. Ότι Εσύ, είναι Βίτονα, όλα... πόσο, το... στην αρχή τη χρονιά, όσο διαμαρτυρόταν ο Βαγγέλη για τον Άιβι, έτσι. Έπαιζε ο Άιβι. Έπαιζε 20 λεπτά. έξω, όταν, όταν, λείπει ο, ο Κίλιαν Χέι. Αφού πολύ το, τον Κίλιαν το Χέι θα έλεγα. Εγώ ναι. παρά τον Άιβιν. να δηλαδή, <σχειρότερο> δηλαδή, Ο, 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 ο Κίλιαν Χέι είναι αυτό που κακό στο χειρότερο Κίλιαν. Αλλά αγχέις, είναι πιτσιρικάδε. Δεν εντύπτουν σε αυτό που λέμε. Νομιμένο. Λοιπόν, ναι, πάμε. Ο παίχτη ο οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο Όλοι πρόβλημα. Όλοι ξέρετε ποιο θα πω. Αλλά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο είναι τετράκτη πρωταθλητή. Ε... Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο επιλέγει στο νούμερο 35 του draft τη χρονιά που επιλέγει και ξέρει του 34 από πάνω αυτών και κρατάει grudges, κρατάει σημειώσει και ξέρει ποιο είναι. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο αυτή τη στιγμή κάνει μεγαλύτερη καριέρα στα μίνδια παρά μέσα στο top tier podcast. Στην ομάδα του The Volume, έτσι, με πολύ καλό μισθό. Και μίνδια και είναι έτοιμο να βγει κτλ. Ο οποίο και στον χώρο των μίνδια έχει πάρα πολύ μεγάλε αντιπάθειε. Δεν συμπαθείτε με τον Τζαν Μπάρκλε, δεν συμπαθείτε με τον Σακύλον Ήλυ, δεν συμπαθείτε με καθένα. Ένα άνθρωπο ο οποίο ασπίζουν τα μουσάκια του περίπου όσο και τα μα εδώ, με πολύ γρήγορου ρυθμού, μολονότι ότι είναι ακόμα στην σωστή πλευρά των 30. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο. Στη 30... σωστή πλευρά των 30. Όχι στη στη σωστή. Ναι, είναι, δηλαδή είναι νεότατο. Okay. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο με έναν προαναφερθέντα με τον Τζόρνταν Πούλ είχε πολύ μεγάλη διένεξη την περσινή σεζόν πριν ξεκινήσει η χρονιά. Μιλάμε για τον Τρέιμον Γκριν. Να προσθέσω άλλο ένα. Ναι. Ο άνθρωπο ο οποίο πιστεύω ότι στο τέλο τη καριέρα του, όπω είχε αναφερθεί από κάποιον άλλον, είναι δικό μου, θα τον θυμόμαστε για πράγματα πέρα από τον μπάσκετ. Δεν θα θυμόμαστε τα μπασκετικά του επιτεύγματα όσο θα θυμόμαστε τα εκτό μπάσκετ. Και να ξέρει ότι αυτό, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί ο Ντρέμον Γκριν ήταν πολύ καλό μπασκετιμπολίστη. Είναι ακόμα. Ήταν δηλαδή μπασκετιμπολίστη ο οποίο μπορεί το shooting φωτιά. Είναι ακόμα από... και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, κατάλαβα. Μα τι κάνει. Μάγκ κάνει <laughs> <τον> <laughs> Όταν παίζει κάτι. Μα <laughs> είναι βασικό <laughs> λόγο που αυτή η ομάδα. Καταρχήν παραλίγο να χάσει το πρωτάθλημα από αυτόν. Όχι. Έκανε παιδι... ένα καλό. Αυτός Αυτό ήταν ένα από του λόγου. Όχι, το χάσανε. Όχι, το χάσανε. Όχι, ναι, ναι, αλλά και όταν το χάσανε. Ναι, Εξαιρετικά το χάσανε. Άλλο, το χάσανε ναι, 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 Αλλά το τελευταίο ήταν ο λόγο που γύρισε αυτή η σειρά. Γιατί ενώ ήταν τραγικός και κάνα, τραγικό. Χάρα, ένα ναι. καλό παιχνίδι έκανε. Όχι, δεν έκανε. Καθόμαστε και συζητάμε για το Game του Τον, τον, τον έβριζε όλο τον Garden και αυτό ε, το έβαζε βολέ, Μα τον έβριζε όλο τον Garden γιατί, γιατί, είναι κάνουν λάθο και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό τον τρέφει αυτό το πράγμα. Ρισ... Ότι τρέφει το οίκο. Ακούστε. Ακούστε. Δεν υπάρχει respect. Τον Draymond είναι αυτή τη στιγμή. Εδώ και μια πενταετία συμπεριφέρεται σαν έναν άνθρωπο ο οποίο μπαίνει μέσα και he's looking to pick a fight. Λέει, σήμερα θα τσακωθώ με αυτόν, σήμερα θα τσακωθώ με αυτόν, Τώρα τα γεγονότα σε και όλα γιατί πριν λίγε ώρε. Πάλι, ήταν πολύ ακριβώ. Με τον Νούρκιτ, του μια σφαλιά και τον απέβαλαν πάλι. Τον Νούρκιτ. Και βγήκε ο Νούρκιτ στην έξι τύπου και τι είπε. ευτυχώ δεν με έπνιξε. Δεν έπνιξε. Δηλαδή πήγανε μετά το περιστατικό με τον Κομπέρ και του λέγανε είσαι καλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα, εμένα με δοχούν τρία πράγματα. Με το Με ενοχλεί πρώτον το ότι είναι, είναι αποδεδειγμένη. Μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει φτάσει πιο πολλέ φορέ κοντά στο Holy Grail που είναι το περίφημο quadruple double. Ναι. Και μάλιστα έχει φτάσει κοντά σε quadruple double χωρί πόντου. Με rebound, assist, κλεψίματα και. Ε... Tápes. Και τάπε, ναι, και blocks. Έχει φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άνθρωπο ο οποίο ήταν αμυντικό επιθετικό, ήταν καλό στα τρίποντα, ήταν καλό στο fast break, ήταν καλό στι assist. Δηλαδή, είχε όλο το πακέτο. Ήταν δηλαδή ένα από του βασικού λόγου που αυτή η ομάδα κυρίω πήγε το πρώτο πρωτάθλημα, όταν ακόμα και το Bands πριν πάει ο ντουράν. Στο θέμα του Duran άρχισα να το συγχαίρομαι. Διότι ενώ έχει την κόντρα με τον Duran μετά την ήττα του από, το, από, τους από του καβαλίε βγήκε έξω στο πάρκινγκ και είναι το περίφημο τηλεφώνημα. Τον έφερε, πήραν τα δύο και μετά του λέει: σε φεραδό, δεν είναι τη ομάδα. Δηλαδή αποφάσισε, φίλε. Τι, ζώρια να Ότι λοιπόν. παίρναμε και χωρί εσένα. Ακριβώ, λοιπόν. παίρναμε και χωρί εσένα. Μα δεν παίρνατε. Γι' αυτό με φέρατε δηλαδή του λέει ο άλλο που άλλο και αυτό αγαχώνε. Αυτό αγαχώνε δεν θα του να πει λίγα. Δεύτερον, όχι. Όλο αυτό το πράγμα με το ότι βλέπει όταν είναι παιδιά ένα παίχτη, βλέπει ότι μειώνεται η σωματική του ικανότητα και οι φυσικέ του διαθέσει και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο και ξεκινάει καυγάδε. Δηλαδή μου θυμίζει, τώρα δεν είναι δεν θα πούμε αιωνία από τη μνήμη, αλλά μου θυμίζει σαν οδηγό τον Μάικλ Σουμάχερ, ο οποίο όταν έβλεπε ότι έχανε το, το, την κούρσα, τι έκανε. Πήγαινε και κοπάνε και, ναι, ναι, και πάνω, ναι, ναι. πάνω στον άλλον, για να τον βγάλει έξω κι αυτόν. Θα χάσω, θα χάσει κι εσύ. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν. Αλλά το χειρότερο που με νευριάζει απ' όλα για τον Γκριν είναι ότι την κλείφι το τον <συλίφω> το, το γλύφα από ένα... Αυτό του έστειλε. Αυτό το, μήνο, οδειά, δεν να το μήνυμα. Συγχαρητήριο μήνυμα δημόσιο για τον τίτλο στο in season Tournament. <συλίφω> του έστειλε δημόσιο, έκανε δημόσια δήλωση όταν ξεπέρασε κάθε milestone που κάνει. Δηλαδή μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Χάρη για το μακαρίτο του Τζοχαλτσόπουλου. Είναι ο μοναδικό άνθρωπο που στέλνει στη Αγενή του συγχαρητήριο <συλίφω> του λεγάφου στον εαυτό του. Και στη μάνα του. Δηλαδή, όχι, έλεο, δεν μπορώ άλλο. Σταμάτα το. Έχει δουλειά, την έχει βρει έτοιμη, έχει καριέρα στη μένη, θα τσακωθεί και εκεί με όλο τον κόσμο. Αλλά όχι. Αλλά λοιπόν. η δουλειά σου αυτή. Λοιπόν. Να πω κάτι τώρα. Θα μου πει τα νούμερα του Τρέμον Γκριν. Θα σου πει τα νούμερα του Τρέμον Γκριν. Θα στα πω, φίλε. φίλε. Είναι ο του λοιπόν, NBA. Λοιπόν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Τρέμον Γκριν παίζοντα. Παίζοντα ούτε καν 26 λεπτά, με 25 λεπτά μέσω όρο. Φαίνονται αιώνα. φαίνονται αυτά τα 26 λεπτά. Έχει σχεδόν μέσω όρο 10 πόντου. Το οποίο είναι, έχει να γίνει από το 2017-18. Εντάξει, δηλαδή τώρα. Μιλάμε... Ξέρετε τι έχει μισό λεπτό. Θα στα εξηγήσω όλοι. Βάζει τα τρύποτα, αγόρι μου. Λι... Λι... Βάζει τα τρύποτα. Όχι, δεν υπάρχει, άλλο ντυπα... δεν υπάρχει άλλος να βάλει το καλά στην ομάδα. Όχι, ρε. Δεν υπάρχει άλλο. Primary score. είναι, <στασχεσ> η μοναδική ομάδα που έχει αυτό το ρεκόρ που έχει που να σημειώσουμε ότι είναι εκτό πλέον tournament όπω κάποια ψυχή έχει δηλώσει εδώ μέσα. Και έχει μόνο το Στεφ Curry και μετά βάζει καλά καλά κουμπίγκα και πιο καλά να βάλει ο Κέρ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φέτο ο. Ο Draymond Green σουτάρει από το τρίποντο με 43%. 43%. Μιλάμε τώρα για elite shooter. Θα μπορούσε να πει και ο Αλ Χόρφορντ. Ναι, λοιπόν, από εκεί πέρα, ξαναλέω, παίζει ρόλο το ότι είναι μέσα σε 25 λεπτά και όχι σε, σε 35 που έπαιζε. Δεν κουράζει το παιδί, ναι. Έχει 9,7 πόντου, 5,5 rebound, 5,8 assist. Έτσι. Έχει ε, μισό κλέψιμο, 0,7 ε, blocks και ε, 2, 2,1 turnovers. Ε, Δυσκολεύομαστε λίγο στα φάουλ, γιατί είμαστε λίγο μπαχαλάκιδες. Οπότε έχουμε τρία. Που είναι Μα γι' αυτό λίγο... παίζει λίγο χρόνο. Το Για career average. Είναι σε, κάθε, είναι σε κάθε αγώνα σε φάουλ τράπολ, γι' αυτό παίζει λίγο. Με Δεν λίγο. Δεν βάζει άλλους αυτός. Βάζει, είναι στο career high στι βολέ. 83%. Με τη στον νόμο. Έτσι. Όπω είναι το βίντεο στην εκπομπή που γίνεται Backpack από πίσω, αυτό ζήτησε τη σουτάρι. Και career high στο effective field goal percentage που έχει 57,7% ενώ career effective field goal percentage είναι στο 50%. Αυτά μα λένε έτσι και έχει και εντάξει, τώρα από, από, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ο Ντρέμον Γκριν ε, ζει μια δεύτερη νεότητα. Οπότε... Αλλά είναι εντέκατη. Ε, είναι δωδέκατη. Τι είναι. Είναι. Γιατί. δεν φταίει αυτό. Όχι, δείξε. Πώ δεν φταίει. Ο βασικό λόγο που είναι γενικό. Φταίει ο Κλέι και ο Κλέιν Τόμψον είπε ότι δεν είχε ο Season Τόμψον. Καρία Ρέντι Γκίντζολη δεν είχε ο Τρέιμον Γκριν. Όχι. Έτσι, εκτό να χτύπησε το χέρι του πάνω στα σαγόνια του Τζόρταν Πούλ. Επίση ο Τρέιμον Γκριν να πούμε ότι μα έχει χαρίσει. Κλωτσιά στα απόκρυφα. Τσόκινγκ MMA. Ναι, στην ίδια χρονιά. Στην ίδια χρονιά. Ποιον είχε βαρέσει. Έχουμε ε, ναι, ναι. ανατροπέ. Ποιο, το, το, ποιον είχε βαρέσει. Τον Άνταμ. Στο στο στον Κλίβα που βρήκε. Στον το Κλίβα τον Λεμπρόν είχε βαρέσει. Ναι, ναι, ναι. Και, εκείνη τρόπο και τρόπο μετά ναι, γίνανε ναι, φίλοι. Ναι. Τον πήρε τηλέφωνο και το... Μετά, μετά, ναι. μετά. Ναι. Μήπω ήταν πριν και το είχε κάνει επίδειδε για να αποβληθεί γιατί ξέρει ο... τη σημασία που είχε στην ομάδα και ήταν ο... έξω στο Game 5. Βγάλε το Team Foil Hatch. Έχει choking MMA φέτο. Έχει μπουνιέ σε διάφορε χρονιέ. Δεν είναι μόνο μία. Είναι ο Βίνι Jones του NBA. Λοιπόν, ε, και, θα η, θα Wimbledon μόνο τον μόνος. πήρε ένα κύπελο. Ένα Ποιον, είπα. Έχεις, το, ο, ο, ο. Ποιον μωρέ. Ε, το έλεγε πέρσι, πέρσι, και φέτο σου δίνει απαντήσει. Για ποιον μιλάμε. Έλα τώρα. Για αυτόν θα, θα, πρέπει να παίζει στην Κίνα. Βαγγελή, για τον Πέντε Σιμών. για τον Ποιον. Για, τον Δίλαν Βρούξ, φυσικά. Δηλαδή. Ο, όλα και όλα. Όλα, όλα, όλα και όλα. Δηλαδή και όλα, που, όλα μου έλεγε ότι δεν θα βρει συμβόλαιο πουθενά. Θα παίζει στην Κίνα. Για τον Κάρι είπα δεν θα βρει συμβόλαιο πουθενά. Και έρχεται να κάνει career year. Α, ah, ναι, γιατί τα υπόλοιπα είναι σχολιαρό mm. και έχει και καλό προπονητή και, τον... και έχει πρόσεξη. Αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι είναι ημόσυνα, οι οποίοι είναι μπαχαλάκι, εάν τους βάλεις σε ένα πολύ σωστό καλούπι mm -hmm. και του πει θα τσακωθείς αλλά μέχρι εκεί και, βρούνε... και... γιατί ε, ο άλλος είναι τσακάλι, δεν είναι κατά φλάκα, είναι πολύ καλά. Πέρα, Έτσι είναι τσακάλι. Και, και είναι και αυτός και ο Βανφλίτ και είναι και 15 σχολιάρόπαιδα. Mm -hmm. Και καθόμαστε και να τη βάση στην ομάδα, δεν έχουμε κάνει σωστή. Εντάξει, πέσανε, δεν είναι εκεί που έπρεπε να όχι, είναι. Εντάξει. Όχι, Όχι, Ο, ο Ντίλον Μπρουξ δεν θέλει να πάει πουθενά, βρήκε, βρήκε το κάλεσμά του και λέει; Εγώ να σα πω κάτι. Εμένα, ήμουν πάρα πολύ αντιπαθή σαν προσωπικότητα, όχι σαν παίκτη. Ο Κάιρι φέτο είναι πολύ ωραίο. Είχε αυτή την ατυχία τώρα με τον Πάουλ που πέσε στο ποδάκι ναι, και το, το σύψε, έτσι. Αλλά φέτο έχει βρει ρόλο mm -hmm. και πάνε μια χαρά. Mm -hmm. δηλαδή, ο... Γι' αυτό επέλεξα τον πω. Γιατί ο Ντρέμον Γκριν έστω δίνει έτσι πρε φόντερ. Κατάλαβε, δίνει κάτι στον τύπο. Ο Μπόμπι Πόρτη δεν δίνει τίποτα. Γι' αυτό εγώ επέλεξα τον Μπομπορτή. Γιατί ο Ντρέμον Γκριν έχει αυτό να συζητάμε τώρα. Έχουμε ένα debate. Ναι. Στον Πόμπι να σα το είπα. Είπε κανείς «Ε όχι ρε μάλλη, ο πρέπει να φύγει». Ποιο θέλει. Τα ακούμε. Κατάλαβε τι λέω. Εγώ εγώ περισσότερο λόγο συμπεριφορά. Υπό αυτή την έννοια. Αξίες. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να είναι στο NBA ο Μπόμπι Πόρτη. Μάλιστα. Γιατί ε, έχει τα σκύλια. Αλλά... Όχι, μα εγώ δεν λέω ότι πρέπει να. Εγώ δεν τον θέλω για αυτόν τον λόγο. <laughs> έχουμε και τα πουλέν μας που μα που σα έχουμε πει κατά καιρού ποιοι είναι, τι οποίε παρακολουθούμε και βλέπουμε πολύ προσεκτικά τι κάνουν σε κάθε μέρα. Εγώ λέω εγώ. να κλείσουμε το. Ναι, την ενότητα. Το live. Όχι, να, την κλείσουμε... να κλείσουμε, το... την εκπομπή μα στο YouTube. Ναι. Στο μπορεί να μα βρείτε στο Underdog GRTV στο YouTube και να δούμε πώ έχουμε στείλει ένα comment εκεί πέρα, γιατί κάτι θα έχουμε στείλει ο κόσμο και να προχωρήσουμε. <Συγλώδη> <Συγλώδη>